Απανοτά είναι τα χτυπήματα στον Ντόναλντ Τραμπ παρά την προσπάθειά του για αλλαγή της ατζέντας. Στο Ντιτρόιτ παρουσίασε τις προτάσεις του για τη φορολογία. Όμως η ομιλία του διακόπηκε αρκετές φορές από διαμαρτυρόμενους πολίτες. 50 ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι σε θέματα εθνικής ασφάλειας, μεταξύ αυτών και ένας πρώην διευθυντής της CIA, υποστήριξαν ότι θα είναι ο πιο απρόσεκτος πρόεδρος. Η ρεπουμπλικανή γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς ανακοίνωσε ότι δεν τον στηρίζει. Η αμερικανοποίηση και όχι η παγκοσμιοποίηση θα είναι η νέα μας ιδεολογία. Η χώρα μας θα ανέβει πολύ ψηλά, ίσως σε σημείο που δεν έχει φτάσει ποτέ. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να βασιζόμαστε στις κουρασμένες φωνές του παρελθόντος, υπογράμμισε. Τόνισε ότι αν εκλεγεί θα προωθήσει μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Διακρατικής Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ειρηνικού. Η υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρη Κλίντον δεσμεύτηκε να μην αυξήσει τους φόρους της μεσαίας τάξης. Υποστήριξε ότι από το φορολογικό σχέδιο Τραμπ θα ωφεληθούν μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Μην γελιέστε, δεν υπάρχει άλλος Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό που βλέπετε, αυτό θα πάρετε. Είναι ακόμη ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ που κάνει τα πουκάμισα και τις γραβάτες του στο εξωτερικό, αντί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ που αρνείται να πληρώσει τους λογαριασμούς του για τις μικρές επιχειρήσεις και τον εργαζόμενο λαό. Είναι το ίδιο πρόσωπο που μπορεί να θεωρήσει πρόκληση μια ανάρτηση στο Twitter. Με βάση την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της Washington Post και του ABC, η Hillary Clinton προηγείται 8 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του Donald Trump.